Γιορτάζει λοιπόν και τιμά τον πολιούχο του Άγιο Ελευθέριος, τον Άγιο Ελευθέριο η περιοχή του Πλατανιά στα Χανιά. Πάμε στο Δήμαρχο, πάμε να συνδεθούμε, καθώς εκεί βέβαια, μεταξύ άλλων, έχουμε και κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις με την περιοχή να προχωρά και στην φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Δήμαρχε, πώς είστε? Χρόνια πολλά για την ημέρα. Καλησπέρα την κυρία στα Πλατανιά και από την πλατεία μάλιστα, όπου έχω εδώ τον καλό πρόεδρο να κάνει και καθήκοντα καμεραμέν. Καλησπέρα. Να χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία. Όντως σήμερα ήταν η γιορτή για τον πολιούχο της έδρας του Δήμου. Καθότι έχουμε πολλούς πολιούχους, το έχουμε διατηρήσει σε όλες τις δημοτικές μας ενότητες. Άρα να ευχηθούμε χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν και βέβαια και για τις γιορτινές μέρες που έχουμε ήδη μπει στο κλίμα των ημερών. Λοιπόν, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα των εορταστικών εκδηλώσεων. Πόσο Πλατανιάς φέτος θα εορτάσει και θα ζήσει με κατάνοιξη Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά? Όπως ξέρετε, ο Δήμος Πλατανιά είναι ένας Δήμος 51 κοινότητα, 120 χωριά. Παρότι έχουμε ένα όνομα το οποίο είναι στάδι name και στην τουριστική αγορά, αλλά και εσωτερικά, εν τούτης δεν πρέπει να έχουμε πάρα πολλά χωριά. Έτσι λοιπόν, σήμερα, αν μπορεί το πλάνο να δείχνει, είμαστε στην πλατεία του Πλατανιά, που είναι φωτεινή εορταστικά. Μπορεί να κάνει έτσι λίγο ο πρόεδρος να σας πει το χρώμα το οποίο υπάρχει. Και αντίστοιχες πρωταγωγής έχουμε κάνει και σε άλλα χωριά του Δήμου μας, προκειμένου να δώσουμε λίγο χαρά στους ανθρώπους, στα παιδιά και να μπουν στο κλίμα των ημερών μετά από δύο χρόνια πανδημίας. Όπως ξέρετε πολύ καλά, όλοι σας και όλοι μας τα είχαμε περάσει κλεισμένοι προς αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού. Όμως δεν μένουμε μόνο σε αυτό, δεν μένουμε στις φωταγωγήσεις, δεν μένουμε στο άνομα των Χριστουγεννιάτικων δέντρων και δεν μένουμε και στις γιορτές που γίνεται κάθε φορά που λαμβάνει χώρα μια τέτοια εκδήλωση. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε δημοσιεύσει, είναι και η σελίδα του Δήμου. Κυρίως περιλαμβάνει πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά του Δήμου, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, δράσεις με βιωματικά πρακτικά, τα συνηθισμένα των γιορτών, τραγούδια και χορευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι επιτοπλίστων σε χωριά του Δήμου, αλλά και στις έδρες των δημοτικών ενωτήτων και έχουν μέσα και διάφορα άλλα δρόμενα τα οποία έχουν να κάνουν και με τις μέρες αλλά κυρίως και με τα παιδιά μας για να μπορούν να συμμετέχουν στα παιδιά αυτά και να μην είναι απλή θεατή. Και οι δράσεις μας κορυφώνονται στη μέρα των Θεοφανίων, όπου πέρα από την καθιερωμένη ρήπη που θα βρουν στα λιμανάκια που έχουμε και του Πλατανιά αλλά και του Κολυμβαρίου αλλά και του Ορμίσκου στο Πλατανιά, το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, είναι η γιορτή όχι μόνο της υποδοχής του νέου έτους, αλλά και της βράβευσης των ευαισθητέων φοιτητών του Δήμου Πλατανιά στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπου στην εργασία με την Ατρεκτάν και την Blue Star Fair, πέρα από τον έπαιρνο και τη βράβευση που δίνει ο Δήμος, έχουν κάνει εισιτήρια με την εκτροφή Κρήτη, Αθήνα, αφενός για όσους σπουδάζουν στην Αθήνα ή στην υπόλοιπη Ελλάδα να μετακινηθούν δωρεάν, και αφετέρου αυτοί που σπουδάζουν στο νησί μας να έχουν την ευκαιρία ενός ταξιδιού προσφορά από τις εταιρείες που ανέφερα. Είναι πολύ σημαντικές οι δράσεις κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου, Δήμαρχε, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δευτέρου βαθμού σε επίπεδο περιφέρειας, μετά αυτά τα δύο χρόνια επιδημιολογικής κρίσης, πανδημίας, περιορισμών και προβλημάτων. Εγώ θα συνεχίζω να το λέω. Είναι μια κρίσιμη περίοδος, με προβλήματα όπως και το ενεργειακό βέβαια, με τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια. Αυτή τη διέξοδο που μπορούν να βρουν οι πολίτες, οι δημότες, ακόμα και στο Δήμο Πλατανιά, με φόντο αυτά τα προβλήματα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να μπορούμε να επανέλθουμε στο να είμαστε κοντά, να είμαστε μαζί, διότι ακόμα και η αλληλεγγύη που θέλουμε να την έχουμε σε καθημερινότητα και όχι μόνο στις μέρες των γιορτών, πρέπει να έχει την επικοινωνία των ανθρώπων. Και η επικοινωνία των ανθρώπων δεν μπορεί να υποκατασταθεί ούτε από τα κινητά, ούτε από τα τάμπλετ, ούτε απομακρυσμένη επικοινωνία. Αυτό λοιπόν θέλουμε να περάσουμε αυτές τις μέρες, αυτό το 12ήμερο των θρησκευτικών μας εορτών και της υποδοχής του νέου έτους, για να έρθουμε πάλι κοντά. Και είναι κάτι το οποίο φάνηκε στις προηγούμενες μέρες που κάναμε τις φωταγωγήσεις στο δέντρο μας. Πραγματικά ο κόσμος διψά με την μεταφορική έννοια του όρου να μπορεί να ξαναβρεθεί και να μπορεί να ανταλλάξει ευχές, οι οποίες δίνονται διαζώσεις και όχι μέσα από ψυχρά απομακρυσμένα μηνύματα. Μάλιστα. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας, να είστε καλά.